Τώρα. Τι μπορούμε να πούμε αυτές τις μέρες που σε κάποια κομμάτια της γης λιώνει το σίδερο. Θα ξεκινήσω όμως από αλλού, που εμένα με γέμισε ελπίδα όταν το άκουσα και ζήλεψα. Είναι να πάω, με καλέσα να μιλήσω σε δύο σχολεία στην Κύπρο. Να μιλήσω στους μαθητές όλους, να μιλήσω στους γονείς τους, να μιλήσω και να συζητήσουμε και με τους δασκάλους. Χάρηκα πολύ. Και εκεί που τακτοποιούσαμε, μου λέει ο υπεύθυνος που είναι για την εκδήλωση, που με κάλεσε, μου λέει να μιλήσεις με τον τάδε κληρικό, γιατί είναι, και εκεί έμεινα εγώ, είναι ο πνευματικός εξομολόγος του σχολείου μας. Λέω, τώρα με δουλεύεις. Εμείς αυτά τα έχουμε καταργήσει πριν 100 χρόνια. Όχι, λέει. Εδώ έχουν λόγο. Οι πνευματικοί έρχονται σχολείο, συζητάνε με τα παιδιά, συζητάνε με τους καθηγητές, συζητάνε με τους γονείς. Εμείς, λέω, τους έχουμε αντικαταστήσει με τους ψυχολόγους. Και μου λέει αυτός, δεν είμαι πολύ θρησκευόμενος για να το πει θρησκευτικά. Καλά να πάθετε. Το πήρα αυτόν. Και μάλιστα είναι βοηθός επίσκοπος στην πόλη εκείνη. Και συζητώντας μου λέει, ναι, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με αυτά τα σχολεία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τους μαθητές και είμαι πολύ ευχαριστημένος, λέει, και με τους καθηγητές και με τους γονείς. Ζήλεψα πολύ και είπα, Θεέ μου εδώ, γιατί μας άφησες να τα ρημάξουμε όλα και κάθε μέρα να ρημάζουμε και περισσότερα. Δεν αφήνουμε όρθιο τίποτα, ούτε θεσμό οικογένειας, ούτε εκκλησία, ούτε σχολεία. Το αποτέλεσμα, τι μου λέει μια μάνα πριν λίγες μέρες. Ήρθε το παιδί μου στο σπίτι κομμάτια. Λέω, γιατί. Γιατί τον έδιρε μια άλλη παρέα. Τον έκανε κομμάτια. Και μη τολμήσεις και πεις στην αστυνομία τίποτε, θα σε δέρνουμε μέχρι το τέλος της ζωής σου. Για λίγο να συνέλθουμε. Έτσι την πάμε την ιστορία. Και πού θα μας βγάλει αν την πάμε έτσι. Θυμάμαι όταν ήμουνα καθηγητής, που ερχότανε κάποιοι γονείς με μια μαγκιά, ότι μη μ' ακουπάτε το δικό μου το παιδί. Μη το πειράζετε. Γιατί είναι ωραίος, γι' αυτό τον ζηλεύουν όλοι. Γιατί είναι, έχει καλούς γονείς, γι' αυτό τον ζηλεύουν όλοι, γιατί έχει μάγκες γονείς. Και έλεγα τότε, αυτό που θα μας βγάλει. Εδώ μας βγάζει. Αλλά και πού θα μας ξαναβγάλει, λέω τώρα. Γιατί τώρα είναι άλλη ερώτηση. Αφού τα κάναμε αυτά τα ωραία τα βήματα, όπου γουστάρουμε την αθεία, όπου γουστάρουμε να μην ακούνε αξίες και αρχές τα παιδιά μας, όπου γουστάρουμε μια κοινωνία να την μπερδέψουμε και την οικογένειά της, τώρα δηλώνεται, λέει, αυτό κάνουμε στους γάμους και στις ληξιαρχικές πράξεις και παντού, γονέας Α, γονέας Β. Ωραία. Θα βρούμε και γάμα, θα βρούμε και δέλτα. Μπορεί να έχουμε βρει κιόλας. Δεν είμαι ηθικιστής.
μακριά από μένα, ούτε ευσεβισμός, ούτε ηθική, ούτε τα αυστηρά. Αλλά λίγο να κρατήσουμε και καμιά παράδοση. Να κρατήσουμε και λίγο Θεό, τον έχουμε ανάγκη. Αν τον χάσουμε τελείως, δεν θα μας ξέρει και αυτός που είμαστε. Γιατί θα του λέμε συνέχεια μακριά, μακριά, εσύ φύγε. 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 Και όταν γύρω-γύρω καίει η φωτιά και όταν γύρω-γύρω λιώνει το σίδερο, πού θα πάμε? Έχουμε ετοιμάσει τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας με Θεό? Όχι. Με Παναγιά? Όχι. Με Αγίους? Όχι. Με Εκκλησία? Όχι. Με αγάπη μεταξύ τους? Όχι. Και όταν θα έρθουν τα δύσκολα, τότε πώς κάνει το ποτάμι όταν φουσκώνει πολύ και τα παίρνει? Το είδατε. Αυτοκίνητα, σπίτια, περιουσίες, όλα. Έτσι θα μας πάρει τότε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξαναβρούμε 2-3 πραγματάκια που πάντα τα είχε η κοινωνία μας. Αντέξαμε 400 χρόνια σκλαβιά και εμείς η Βόρεια Ελλάδα, όχι, εγώ το λέω, 500 χρόνια κοντά. Παρά 10 χρόνια ήταν 500. Και όμως τότε τη βγάλαμε και την πατρίδα μας και την πίστη μας και την οικογένεια και τον τόπο μας, τον βγάλαμε καθαρό. Δεν μας έλειψε τίποτα από αξίες, από αρχές, από ιερά, από όσια. Γιατί οι παππούδες και οι γιαγιάδες και από αυτούς στα παιδιά και στα εγγόνια διηγούντανε ιστορίες, μιλούσανε στα παιδιά. Και τότε το σχολείο ήταν κρυφό, αλλά έλεγε για πατρίδα και για οικογένεια και για ιστορία του τόπου μας και για παράδοση. Τώρα, μη στα δυσκολεύουμε. Για λίγο να ξαναπάρουμε αγκαλιά το Ευαγγέλιο. Μα παπά μου, φτάνει να το πάρουμε εμείς οι 5-10. Πολύ κιόλας. Από κάπου να ξεκινήσουμε να ξαναβρούμε στο σπίτι μας Ευαγγέλιο. Να βρούμε και να διαβάζουμε τον Άγιο της ημέρας. Να βρούμε και να λέμε για την Παναγιά. Να βρούμε και να λέμε για τη Θεία Κοινωνία. Μη μένετε μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Είναι, λέει, να πάμε όλοι κοινωνημένοι. Και πού το ξέρουμε πότε θα φύγουμε, γι' αυτό πρέπει να κοινωνάμε συχνά. Γιατί εμάς μας φωνάζουν καμιά φορά τους παπάδες, έλα παπά να τον κοινωνήσεις. Λέω, είναι καλά? Όχι παπά, έφυγε. Αμ, τώρα λέω, τέλειωσε. Η Θεία Κοινωνία μπαίνει στο στόμα μόνον όταν έχει τις αισθήσεις του ο ασθενής. Μόνον τότε. Και μάλιστα μία η καημένη μου φώναζε, μου ξαναφώναζε. Λέω, βρε ευλογημένη, πότε, λέω, κοιμήθηκε? Χτες το βράδυ. Από χτες το βράδυ έχουν τελειώσει όλα. Έκλεισε το βιβλίο. Γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι. Και εσείς δεν δικαιολογείστε. Κι εγώ δεν δικαιολογούμε. Γιατί εδώ έχετε πνευματικό. Και έχετε έναν χαζό πνευματικό που όλο με την αγκαλιά και το χαμόγελο είναι. Αλεξάνδρα, πόσα χρόνια με ξέρεις? Παιδάκι. Σε μάλωσα ποτέ?
Σου λείψε ποτέ η αγκαλιά μου, το χαμόγελό μου, η έννοια μου, η προσευχή μου. Και την είδα σήμερα και τρελάθηκα. Που μακριά ήρθε, μακριά είναι τώρα. Προχτές στην Αγρυπνία μου λέει μια κοπέλα, μόλις είδα, λέει, τη λέξη Αγρυπνία, κατευθείαν έψαξα να βρω μέσο να έρθω για να είμαι στην Αγρυπνία. Και με τη σκέψη μετά να μείνω στην αυλή του ναού, να ξημερώσω και να φύγω από την Αθήνα. Ένας άλλος κύριος μου λέει, ήρθε νωρίς κιόλας στην Αγρυπνία, πριν να βάλουμε ευλογητός, μου λέει, ήμουνα στη Σόφια και είδα στο ότι έβαλες Αγρυπνία, έφυγα, λέει, και ήρθα και τώρα θα γυρίσω νύχτα για να είμαι αύριο το πρωί στη δουλειά μου. Αυτοί θα μας δικάσουν. Θα μας πούνε, εσύ την είχες στην Αγρυπνία δίπλα σου, δύο βήματα από το σπίτι σου και δεν πήγες. Για να δεις το έργο, να δεις τη σειρά, μη χάσεις. Όταν όμως θα έρθει το δύσκολο, δεν θα είναι η σειρά εκεί. Δεν θα μπορεί να μας δώσει τίποτα. Τίποτα. Ας το βρε να βγει να κάνει μια βόλτα έξω. Δεν μου λες. Η μαμά και ο παπάς ξέρουν τι θέλουν. Τότε αυτό γιατί να ξέρει. Να τρέξουμε στο Θεό. Και τώρα μας δέχεται. Ού, μας δέχεται ο Θεός. Όποια στιγμή και αν τρέξουμε είναι εκεί. Και ξέρετε γιατί είναι εκεί? Διότι το είπε και το ξανά είπε ο Χριστός. Θέλει πάντα σ' ανθρώπου σωθήνε. Μας θέλει όλους να σωθούμε. Δεν αφήνει όξο από την αγάπη του ούτε έναν. Παπά μου, ό,τι κι αν έχει κάνει, ό,τι κι αν έχει κάνει, αρκεί να σκύψουμε το κεφάλι και να του πούμε, Θεέ μου, συγχώραμε, αμάρτησα. Αλλά τώρα θέλω να μάθω. Θέλω να μάθω. Και όποιος μάθει και όποιος αφήσει το Θεό να τον ζυγώσει, θα βρει και αγάπη και χάρη και ευλογία και προστασία και αγκαλιά και κυρίως σωτηρία. Θα βρει σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι, η σωτηρία μας δεν είναι δύσκολη. Δεν είναι μακρινή κάπου αλλού, πού να πάω να τη βρω τη σωτηρία. Ούτε αν βρεις τον αγιότερο γέροντα μπορεί να βρεις σωτηρία. Τη σωτηρία τη βρίσκεις όταν λυγίσει η καρδιά, ζητήσει συγχώρεση, αγαπήσει και συγχωρεθεί και με τους ανθρώπους και τότε βρει ένα γέροντα και πει, Πάτερ μου, πάρτε στις αμαρτίες βίστες και από εδώ και πέρα μαζί σου θα κάνω την προσπάθεια. Να το, όμορφα όλα. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Έτσι πορεύεται ο άνθρωπος στην αγιοσύνη. Και δεν χρειάζεται να γίνει καλόγερος ή να φύγει από τον κόσμο για να έχει αγιοσύνη. Όχι. Μες στον κόσμο έχει, έχει και ποιους δεν έχει. Μέσα βαθιά. Υπήρχε κάποιος στη Θεσσαλονίκη, ο Γέρο Παΐσιος την έλεγε την ιστορία και εγώ την είχα επαληθεύσει, ήταν στην εποχή μου αυτό. Υπήρχε ένας κινηματογράφος, τι έχω να σας πω τώρα και τελειώνω. Το λέει και η κάμερα τώρα, τώρα θα γίνουμε. Λοιπόν, υπήρχε ένας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δούλευε σε ένα κινηματογράφο που παρουσίαζε ταινίες πορνό.
Αυτός όμως, λέει ο γέροντας Παΐσιος, όλη την ώρα δεν πρόσεχε, δεν έβλεπε, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Έκανε κουποσχήνη. Και έλεγε την προσευχή. Και έλεγε ο γέροντας, αγίαζε αυτός, αγίαζε και αυτοί που έβλεπαν. Τώρα, ο χαζός ο παπάς σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Την Παρασκευή θα γυρίσω αργούτσικα από την Κύπρο, θα είμαι όμως πέρα, αλλά μετά τις 4 το απόγευμα. Σάββατο όμως όλη την ημέρα, 10 με 6, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 και Κυριακές μετά τη λειτουργία, όπως και σήμερα μπορούμε να τα πούμε. Να είστε έτοιμοι όμως, σύντομα για να μην καθυστερείτε. Άγιε, να είστε καλά.